Μέσα στο Μάη έχουμε πυρκαγιές σε αγροτεμάχια, με τους πυροσβέστες και τους εκπροσώπους και τους συνδικαλιστές να χτυπούν καμπανάκι και να πούνε προσοχή. Και λένε προσοχή. Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαδομανολάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Πυροσβεστών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Τρεις Πέδες εν Καμίνο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Για να μας περιγράψετε λίγο το σκηνικό το οποίο καταγράφεται και αναφέρομαι λίγο στο είδος των περιστατικών που έχετε κληθεί μέχρι και σήμερα να επέμβετε. Και είμαστε διανύουμε το Μάρτι. Βεβαίως. Τις τελευταίες 15 μέρες έχουμε αρκετές ενάρξεις αγροτολιβαδικών πυρκαγιών, οι οποίες άγνωστοι σε αρχική φάση αιτία... Σε λιόφυτα, δηλαδή και είναι κλαδιά από... και ξεφεύγει η κατάσταση. Ναι. Ναι, και από ό,τι βλέπετε ότι ο χειμώνας ήταν άνυδρος και ο Μάρτις έχει μπει αρκετά δυνατά με ζεστό καιρό. Η εδαφική υγρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή, με αποτέλεσμα λίγο να μην υπολογίσουν οι αγρότες τις συνθήκες τη συγκεκριμένη μέρα που θα βάλουν την πυρκαγιά. Δυστυχώς έχουμε εξάπλωση αυτής. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε ερώτηση πάρα πολύ. Ερώτηση τώρα. Θα πει κάποιος. Σωστές οι συμβουλές και οι προτροπές. Είναι μια παράνομη διαδικασία 7 του Μάρτη κάποιος να κάψει τα λιοκλαδά του μέσα στο αγροτεμάχιό του. Επιτρέπεται υπόρρηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, μέχρι και 31 του Απρίλη. Αλλά στην Κρήτη, στο Νότο γενικά, έχουμε πρόωρη αντιπυρική περίοδο. Ίσως και φέτος να αλλάξει αυτό το 31 Απριλίου και να γίνει πολύ πιο πριν. Αυτό τώρα θα το αποφασίσει το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνδυασμό με τίμενες οι οποίοι ελέγχουν τις μετεωρολογικές συνθήκες. Έτσι, με αυτή την ανιδρία, την ξηρασία... Ναι. Και τους ισχυρούς νοτιάδες που είχαμε τον τελευταίο καιρό, ίσως η αντιπυρική να πάει πολύ πιο πίσω. Πάλι ξαναλέω, επιτρέπεται υπό όρους. Μετά, βέβαια, όταν θα έχουμε έναρξη της αντιπυρικής, η οποία μπορεί να έρθει πολύ πιο νωρίς, θα διενεργηθούν άλλες διαδικασίες, όπως αυτόφορο, πρόστιμα και αυτά Οπότε, που προβλέπονται από τον κανονισμό. Όσο πιο περιεκτικά, κύριε Παπαδομανολάκη, μπορούμε. Τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί, οι καλλιεργητές μας, πότε πρέπει να αποφύγουν το να βάλουν φωτιά και να κάψουν τα λιοκλαδά τους. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ. Ακριβώς. Όπως συνυπολογίζουν τις χειρικές συνθήκες για να περάσουν στο ψέκασμα των ελαιοδέντρων, δηλαδή τον αέρα, την υγρασία που υπάρχει αυτές τις μέρες, το ίδιο πράγμα θα πρέπει να κάνουμε και όταν μπούμε στη διαδικασία για την καύση. Μοιάζουν πάρα πολύ αυτά τα δύο πράγματα. Το ένα γίνεται με μεγάλη συνέπεια στον ψεκασμό. Ας γίνει το ίδιο και όταν αποφασίσουν να προβούν σε καύση των υπολοιμάτων. Ακριβώς. Δεν γίνεται να σκεφτόμαστε λογικά στο κομμάτι του ραντίσματος και του ψεκασμού και όταν είναι να βάλουμε φωτιά να πούμε έλα μωρέ τι έχει να γίνει. Αυτό το ξεχνάμε. Λοιπόν, βιώνουμε την κλιματική αλλαγή, ακριβώς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έτσι πρέπει όλοι να αλλάξουμε. Μέσα σε πόσα δευτερόλεπτα, όσο πιο απλά μπορούμε και με αυτό να κλείσουμε, μπορεί να εξαπλωθεί μια απλή φωτιά που έχουμε μπροστά μας στα 2 μέτρα. Αναλόγως στον άνεμο, μπορεί να φτάσει στα 10 μέτρα από μπροστά μας μέσα σε ένα λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό. Και αυτή η ταχύτητα, μέσα σε ένα λεπτό, να ξεφύγει και να μην μπορούμε να τη μαζέψουμε με τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ.